Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο σημείο αναφοράς. Είναι 5η, 19 Οκτωβρίου του 2023. Παρακολουθείτε και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube το σημείο αναφοράς, την εκπομπή μας. Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί συνεχίζεται η αποτίμηση μέσα από τα δικά σας μηνύματα, από τα μηνύματα τα πολιτικά μέσα από τις κάλπες και από τους ψηφοφόρους, για να δούμε τελικά εσείς οι ίδιοι τι επιλέξατε και τι ζητάτε να γίνει, ποιες είναι οι αλλαγές που θέλετε να γίνουν μέσα στην επόμενη πενταετή θητεία για την περιφέρεια Αττικής, για τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, όπου εκεί εδόθηκε η μητέρα των μαχών. Λοιπόν, σήμερα στο στούντιο ζωντανά ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Αττικής, στο σημείο αναφοράς, ο κύριος Γιάννης Ποτούλης. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Να πούμε συγχαρητήρια, γιατί συζητούσαμε και πριν μπούμε στο πλατό. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά, 13,9% με 173.043 συμπολίτες μας από τους 66 δήμους στην Αττική όπου σας τίμησαν με την ψήφο. Και να δώσω και την πολιτική, τη δημοσιογραφική ανάγνωση, για πολύ λίγες ψήφους θα έλεγα εγώ, θα ήσασταν και η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρωτούλη, μέσα στην περιφέρεια Αττικής. Αυτό αποδεικνύει ότι διευρύνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής που καταγράφτηκε στην αύξηση και των ποσοστών και σε απόλυτα αριθμούς ψήφων των ψηφοδελτίων που στήριξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας της Λαϊκής Εισπύρωσης σε όλη τη χώρα, σε 13 περιφέρειες και σε 262 δήμους. Μάλιστα, σε απόλυτο αριθμό, σε 13 περιφέρειες καταγράφεται μια αύξηση άνω των 100.000 ψήφων, ακόμα και σχέση όχι μόνο με τις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές, αλλά ακόμα και με την πολιτική επιρροή που είχε καταγραφεί στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Ένα πολύ σημαντικό βήμα που έκαναν χιλιάδες άνθρωποι. Εμείς παίρνουμε υπόψη μας την εμπιστοσύνη που μας έδωσαν και βέβαια πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι δεν είναι ένα πυροτέχνημα αυτό το ποσοστό, ούτε οι χιλιάδες άνθρωποι που στήριξαν τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι μια αναγνώριση, σταθερή αναγνώριση και συμπόρευση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολύ καιρό και εκφράζει αγωνιστικούς δεσμούς που έχουμε αναπτύξει με την παρέμβασή μας στα μεγάλα οξυμένα λαϊκά προβλήματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχει εκφραστεί με πολλούς τρόπους. Πρέπει εδώ να τονίσουμε, δεν πρέπει να τα αφήσουμε αυτό, ότι έγινε σε συνθήκες σχεδόν απόλυτου σιωπητηρίου για το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Λέτε και σε επίπεδο προβολής. Σε επίπεδο προβολής και μάλιστα και μια στοχευμένη προσπάθεια που είχε γίνει για να ανακοπεί η δυναμική των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Εισπύρωσης και στην περιφέρεια, αλλά και στο Δήμο της Αθήνας, στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Και δεν μπορώ να μην το πω, γιατί είναι φιλόξενη η εκπομπή σας και ήσασταν εξαίρεση σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Εδώ έχω μία δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε σε μεγάλο μέσο, σε ένα μεγάλο κανάλι, όλοι καταλαβαίνουμε. Ναι, ένα μεγάλο κανάλι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Παρουσιάστηκε πριν ακριβώς 15 μέρες πριν τον πρώτο γύρο, πριν τις κάλπες. Είναι αυτή εδώ η δημοσκόπηση, λοιπόν, σε μεγάλο μέσο. Τι δείχνει, η οποία δείχνει ότι η Λαϊκή Εισπύρωση στην Αττική λαμβάνει ποσοστό 4%. Πόσο μας δίνει, 4%. Και μάλιστα υπήρχαν οι δημοσκοπήσεις, ήταν αναλύσεις επί ημέρες στα συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα που παρουσιάζει τα νέα της ημέρας. Μια μεγάλη εφημερίδα, η οποία εδώ είναι το ηλεκτρονικό που εκτυπώσαμε, η οποία παρουσιάζει και λέει έκπληξη, το 6% της υποστηριζόμενης από το ΜέΡΑ25 και τη Λαϊκή Ενότητα Μαριάννα Τσίχλη, πιο πάνω από το 4% του Γιάννη Πρωτούλη που υποστηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εδώ το έχουμε πολύ τάξει. Αυτό είναι 15 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτό για την αξιοπιστία των μέσων και των δημοσκοπήσεων, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, επειδή θα έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά πράγματα, για τα παιχνίδια που παίζονται και την προσπάθεια που έγινε για να ανακοπεί αυτό το ρεύμα που και οι αντίπαλοι αναγνωρίζουν ότι είχε η Λαϊκή Εισπύρωση αυτές τις εκλογές από τη συνεπή, σταθερή τη στάση απέναντι στα λαϊκά προβλήματα, απέναντι σε όλες τις λαϊκές ανάγκες και ιδιαίτερα στο σύνθημα που είχε
που είχαν τα ψηφοδέλτιά μας, ότι μαζί είμαστε στους αγώνες για τις λαϊκές μας ανάγκες, για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας και όχι για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό ξέρουμε ότι ενοχλεί πάρα πολύ τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν στα χέρια τους τα μέσα και θα θέλανε τους δικούς τους υποψήφιους να κοντραρίζονται ιδιαίτερα στον δεύτερο γύρο. Αυτό γιατί θα έπρεπε να το πούμε. Για την πολιτική ανάγνωση. Για την πολιτική ανάγνωση. Ξεκινήσατε κατευθείαν στο ψητό. Ναι, επομένως είναι πολύ θετικό ότι χιλιάδες αγωνιστές κατάφεραν να σπάσουν αυτόν τον αποκλεισμό, κατάφεραν να σπάσουν αυτή τη σιωπή και να κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί δεν ήταν προσωπικό στοίχημα για μας. Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε τη λογική του μεσιανισμού ή των πολιτικών εργολάβων των λύσεων. Βασιζόμαστε και ερχόμαστε από πολύ μακριά, σε χιλιάδες ανθρώπους στηριζόμαστε, σε ένα μεγάλο και ιστορικό κίνημα της χώρας μας, σε ένα πολύ μεγάλο κόμμα που έχουμε από πίσω μας, με χιλιάδες αγωνιστές, αθέατους ήρωες αυτής της προσπάθειας, οι οποίοι με το συγκλονιστικό τους αγώνα πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα και βάζουν βάσεις για την επόμενη μέρα, για να είναι ο λαός μας πιο δυνατός. Εμείς είμαστε βέβαιοι θα ξαναγυρίσει αυτή η δύναμη και πολύ σύντομα το βλέπουμε στις διεκδικήσεις του, στους αγώνες του, στα θέλω του. Μου κάνετε πάσα σε σχέση με τα πολιτικά μηνύματα που εξάγονται, τα πολιτικά συμπεράσματα, για να δούμε και την δική σας ανάγνωση. Να πούμε και για τους δήμους, όπου εσείς και στο Χαϊδάρι και στην Πετρούπολη, Πάτρα με τον κύριο Πελετίδη, είναι γνωστό, Τύρναβος. Αναφέρομαι και στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Για την επιτυχία, να πούμε ότι είστε και μέλος της πολιτικής γραμματείας. Ναι, του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Άρα εκεί καταγράφεται επιτυχία στο επίπεδο των Δήμων. Και θέλω να ρωτήσω την συνεργασία όπως διατυπώθηκε. Παρακολούθησα μία συνέντευξή σας για τις συνδιαλλαγές με τις καρέκλες. Λοιπόν, και δεν είναι οι μουσικές καρέκλες εδώ. Για το αν εγώ συνεργάζομαι ως ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως με τον ΣΥΡΙΖΑ ή αν αυτό πρέπει να γίνει και αμέσως μετά από ένα χρόνο που έχουμε ευρωεκλογές για το ευρωψηφοδέλτιο. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος? Τι θα μπορούσατε εσείς να είχατε κάνει σε πρώτο γύρο, αναφέρομαι και στους υποψηφίους δημάρχους και πλέον είναι εκλεγμένους, και στο δεύτερο γύρο? Ναι, εμείς δώσαμε ένα τίμιο αγώνα και καθαρό αγώνα. Και όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν ότι δεν λέμε άλλα μέχρι το Σάββατο το βράδυ, που είναι οι εκλογές, και τα ξεχνάμε αυτά. Και μόλις βγει το αποτέλεσμα την Κυριακή, Δευτέρα το πρωί λέμε άλλα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βγαίνουμε και να λέμε ότι πρέπει να καταδικαστούν οι υποψήφοι που έχουν εφαρμόσει μια άγρια αντιλαϊκή πολιτική, αυτοί που ψηφίζουν τους ίδιους προϋπολογισμούς, τα ίδια τεχνικά προγράμματα, αυτοί που έχουν αφήσει ολόκληρες περιοχές χωρίς αντιπλημμυρική θωράκιση, αντιπυρική προστασία, αντισεισμική προστασία, που έχουν αφήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες αποψηλωμένες, που έχουν αφήσει την κατάσταση που βλέπουμε όλη τη χώρα και έχουν διαχρονικές ευθύνες, γιατί ο ένας μετά τον άλλον ψηφίζουν και αντιλαϊκούς νόμους. Και τη Δευτέρα το πρωί να λέμε, εντάξει, δώσε τώρα μια ψήφο σε αυτόν, γιατί μου υποσχέθηκε ότι από τους τέσσερις που θα βγάλει, δύο θα είναι δικοί μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και δικαιολογημένα όλοι θα λέγανε ότι είμαστε αφαιρέγγυοι, ότι είμαστε ανυπόληπτοι σε αυτά που λέμε και καλούμε τους ανθρώπους. Και πώς θα οργανώναμε. Άρα μου αποκαλύπτεται και παρασκήνιο τώρα. Βέβαια, ναι. Πώς θα οργανώναμε την πάλη των ανθρώπων την επόμενη μέρα? Ας πάρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Δήμο της Αθήνας. Ναι, για να μην μιλάμε γενικά. Στο Δήμο της Αθήνας. Στο Δήμο της Αθήνας είχαμε έναν υποψήφιο που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας ο Μπακογιάννης. Και έναν υποψήφιο που στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Τον κύριο Δούκα. Δύο κόμματα που έχουν ψηφίσει όλα τα μνημόνια, που έχουν εφαρμόσει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Η πολιτική τους ταυτίζεται γιατί έχουν συγκυβερνήσει κιόλας. Και μάλιστα και στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είσαι πάρα πολύ ψαχτήρια, ας το πούμε έτσι, για να βρεις διαφορές σε αυτά που έχουν ψηφιστεί. Έχουν ψηφίσει μαζί μέχρι και το Μεγάλο Περίπατο, έχουν ψηφίσει μαζί τα έργα στο Βοτανικό, την ανάπλαση, 250 εκατομμύρια για την ανάπλαση του Βοτανικού. Έχουν ψηφίσει μαζί και συμφωνούν ακόμα και σε πράγματα που μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Ναι. Δηλαδή, ακούτε σήμερα τον κύριο Δούκα και βγαίνει και λέει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τις διαδηλώσεις πρέπει να εφαρμοστεί με βλάβη. Από πού και σπου, δηλαδή, αυτό ήταν το πρόβλημα της Αθήνας. Ναι. Η διαδήλωση χθες έγινε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση για την στήριξη του Παλαιστινιακού λαού απέναντι στα εγκλήματα που υπόκειται από την Ισραηλινή κατοχή.
Λοιπόν, αυτή η διαδήλωση θα έπρεπε να απαγορευτεί. Τρομερά πράγματα. Τι αρμοδιότητα έχει ο Δήμος να βάζει τους ανθρώπους στη σειρά ή κάμερες, τοποθέτηση καμερών για όλα αυτά τα πράγματα. Για φανταστείτε να βγει επομένως στο η Λαϊκή Συσπήρωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να λέει αυτό που είπαν άλλα κόμματα την επόμενη μέρα, έναν αντιλαϊκό δήμαρχο που θα ασκήσει αντιλαϊκή πολιτική. Και βλέπουμε σήμερα, πριν Αλέκτορ Λαλή σε τρεις, ότι συμφωνεί πλήρως με τις κυβερνητικές και ευθυγραμμίζεται με τις κυβερνητικές κατευθύνσεις, να λέγαμε εμείς στηρίξτε όχι τον έναν αντιλαϊκό υποψήφιο, στηρίξτε τον άλλο αντιλαϊκό υποψήφιο. Εμείς είπαμε. Να βγάλω, λέτε και εγώ τέσσερις. Βέβαια. Κανένα από τους δύο. Εμείς λέμε κανέναν από τους δύο. Κανέναν από τους δύο. Αυτή είναι μια τίμια, σταθερή στάση και γι' αυτό έχουμε και το πρόσωπο την επόμενη μέρα να βγούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που ο υποψήφιος της Λαϊκής Συσπήρωσης με την στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν κατάφερε να βγει στο δεύτερο γύρο κάτω από αυτήν εδώ την προσπάθεια που δείξαμε και πριν, δηλαδή την προσπάθεια να ανακοπεί η δυναμική, που θα ήταν πραγματικά ένας προοδευτικός υποψήφιος, θα ήταν πραγματικά ένας αγωνιστής υποψήφιος ο Νίκος Σοφιανός. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει ο λαός μας να γίνει συνένοχος ποιος από τους δύο θα εφαρμόσει μια αντιλαϊκή πολιτική που θα του κάνει πολύ δυσβάστακτη την καθημερινότητα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι μια καθαρή, τίμια στάση. Πρέπει να απολογηθούν οι άλλες δυνάμεις για τα παζάρια πάνω στα τραπέζια και κάτω από τα τραπέζια που έκαναν σε όλη την προεκλογική περίοδο, φτάνοντας σε σημείο, πρέπει να το πούμε, να βάλουν και να δώσουν και κάλυψη και χώρο μέσα στα ψηφοδέλτιά τους, ακόμα και σε ακροδεξιούς και φασίστες. Οι οποίοι ασφαλώς εμάς δεν μας φεύγει από το, δεν αποσπούμαστε από την ανάγκη ότι πρέπει να είναι μόνιμο μέτωπο απέναντι σε τέτοιες δυνάμεις, αλλά αυτή τη φορά δεν κατέβηκαν και μόνοι τους όπως άλλες φορές. Το ποσοστό του Κασιδιάρη δεν είναι μικρό. Πρέπει πάντα να υπάρχει ένας συναγερμός σε τέτοιες ρατσιστικές, φασιστικές αντιλήψεις. Αλλά ένα μου που πήγανε και κρύφτηκαν σε άλλα ψηφοδέλτια και βρήκανε φιλόξενα μέρη σε ψηφοδέλτια και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκανε τέτοια φιλόξενα μέρη και πήγανε και τρυπώσανε. Αυτό λέμε ότι πρέπει να απολογηθούν αυτές οι δυνάμεις για τις στάσεις που κρατάνε για να συνεχίζεται μια αντιλαϊκή πολιτική που κακά τα ψέματα αυτή είναι η βάση των κοινών ψηφοδελτίων, αυτή είναι η βάση των κοινών υποψηφίων που κατέβασαν, αυτή είναι η βάση και για την αλληλοποστήριξή τους στο δεύτερο γύρο. Η βάση είναι ότι σαν μια ιδιότυπη σκυταλοδρομία, ο ένας παραδίδει τη σκυτάλη στον άλλον και ακολουθείται μια ίδια σχεδόν στα στρατηγικά ζητήματα πολιτική. Μου δίνετε πολλές βόμβες, θα έλεγα, σε επίπεδο ειθήσεων και για τις συνδιαλλαγές που υπήρξαν, για το παρασκήνιο πάνω και κάτω από το τραπέζι και για μέλη της Χρυσής Αυγής που μου λέτε ότι τελικά τρύπωσαν. Μα δεν μπορούσαμε να μην το πούμε. Βλέπουμε, στηρίξτε προοδευτικό υποψήφιο στο Δήμο της Αθήνας και ρίχνει, πάει ένας άνθρωπος που μπορεί να τα ακούει και να μην είναι μπλεγμένος με τα πολιτικά πράγματα που είμαστε εμείς, να μην γνωρίζει. Καθόλου. Ρίχνει μια ψήφο στον προοδευτικό υποψήφιο και βλέπει το βράδυ των εκλογών ότι η ψήφο του είναι Γιώργος Παπανδρέου, Βαγγέλης Βενιζέλος. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, με τον κύριο Ζαχαριάδη αγκαλιά. Με τον κύριο Ζαχαριάδη αγκαλιά. Εδώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν από τις άλλες παρατάξεις, νομίζω το βασικό αφήγημα σε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και με τη Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής είναι ότι εσείς συνεχώς καταγγέλλετε, κύριε Πρωτούλη, και δεν υπάρχει πρόταση, συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Αττικής. Εγώ θα περάσω σε αυτό. Τα είχαμε κουβεντιάσει και προεκλογικά. Και με στελέχη τα οποία εξελέγησαν τα περισσότερα και τα είχαμε φιλοξενήσει στο σημείο αναφοράς. Θα ξεκινήσω. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Άρη του Δημητρίου για να δούμε την αιχμή του δόρατος. Προσλήψεις στο δημόσιο. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Είναι σχεδόν 16.500 οι προσλήψεις. Θα δούμε από χθες που ενημερωθήκαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο ποιος είναι ο προγραμματισμός από την Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Προτεραιότητα η υγεία, η κλιματική κρίση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ θα δούμε λοιπόν ακριβώς πώς και το Ταμείο Ανάκαμψης, να δούμε για την περιφέρεια Αττικής θέλω να κάνουμε τη σύνδεση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Άρη του Δημητρίου και θα ξεκινήσουμε από αυτό στο επίπεδο του δικού σας προγράμματος.
Απολύτως εναρμονισμένος με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο τομέα για το 2024, ο οποίος είναι προσανατολισμένος σε τρεις κατευθύνσεις. Για το επόμενο έτος θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα 16.521 προσλήψεις, ενώ και πάλι θα ισχύσει ο κανόνας της μίας πρόσληψης για κάθε αποχώρηση και θα εφαρμοστεί για όλο το δημόσιο συνολικά προκειμένου να καλυφθούν κατά προτεραιότητα ιδιαίτερες ανάγκες που παρατηρούνται στους διαφορούς κλάδους. Όπως προκύπτει, τη μερίδα του Λέοντος λαμβάνει το Υπουργείο Υγείας με 6.500 προσλήψεις για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και οι προσλήψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό για την ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Και τα δύο αυτά υπουργεία θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα, κάτι το οποίο αποτελούσε όχι μόνο πραγματική ανάγκη, αλλά και προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. Όπως είπε κατά την παρουσίαση του ετήσιου προγραμματισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Εσωτερικών, βασική προτεραιότητα είναι οι προσλήψεις στον τομέα της υγείας, αλλά και σε άλλους κρίσιμους τομείς λειτουργίας του κράτους, προκειμένου να στελεχωθούν με το αναγκαίο και ικανό προσωπικό. Στόχος είναι η διαρκής βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη μέσα και από την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του. Πέραν των Υπουργείων, με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν και οι φορείς, όπως οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή οι ανεξάρτητες αρχές. Λοιπόν, 16.521 προσλήψεις. Θέλω να δούμε πώς ακριβώς τα μηνύματα των ψηφοφόρων μπορούν να παντρευτούν, να γίνει η σύνδεση, κύριε Πρωτούλη. 16.021 προσλήψεις σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχουμε. Και να δούμε αν τελικά οι προτεραιότητες των ψηφοφόρων, κύριε Πρωτούλη, είναι μέσα σε αυτόν τον προγραμματισμό. Ναι, ας πάρουμε το ζήτημα της υγείας, γιατί είδα πριν 6.500 προσλήψεις που δείξατε στην κάρτα. Ναι. Περάσαμε μια ολόκληρη πανδημία και φάνηκαν τα κενά. Σήμερα υπάρχει μια ολόκληρη κινητοποίηση στην Κρήτη για να μην κλείσει το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Αυτές οι προσλήψεις δεν καλύπτουν ούτε καν τις συνταξιοδοτήσεις. Και σε όλη την προεκλογική περίοδο είδαμε κέντρα υγείας ολόκληρες περιοχές υποστελεχωμένα, τα οποία είναι έτοιμα για κλείσιμο. Όπως για παράδειγμα το κέντρο υγείας στην Πετρούπολη. Το οποίο έχει μείνει με 2-3 γιατρούς. Είναι έτοιμο να κλείσει. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα τεράστια κενά? Ας πάρουμε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας τι σχέση έχει η πρόσληψη των αναγκαίων εργαζόμενων σε κρίσιμες υπηρεσίες με τη ζωή του. Βγήκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας της Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κικίλιας. Και είπε, χαρακτήρισε, λόγω των βροχών που έρχονται, χαρακτήρισε τις περιοχές που συνορεύουν με τον Κηφισό, τον Ποδονύφτη και το Ρέμα της Εσχατιάς, πάρα πολλούς δήμους, η Άγια Νάργυρη, το Καματερό, πάρα πολλοί δήμοι. Λοιπόν, ακόμα και η Καλυθέα, ο Ταύρος Μοσχάτο, τους χαρακτήρισε σαν, τους έβαλε σε κατάσταση, όπως είπε, έκτακτης κινητοποίησης. Μάλιστα. Κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης. Ποιος θα κινητοποιηθεί? Οι Δήμοι δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Δεν έχουν δικό τους ούτε ένα σκαπτικό μηχάνημα. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ούτε έναν χειριστή, ούτε ένα μηχάνημα δικό της. Ποιος θα κινητοποιηθεί? Αν εννοεί έκτακτη με απευθείας αναθέσεις χρηματοδότηση εργολάβων. Ναι, εντάξει, αυτό πράγματι ισχύει. Ναι. Όπως αναδείξαμε και σε όλη την προεκλογική περίοδο, ότι μόνο στο φαινόμενο Μίδια δόθηκαν 5,5 εκατομμύρια, στο φαινόμενο Μπάλος δόθηκαν 6 εκατομμύρια 600.000 για λίγες μέρες για μηχανήματα που μισθώθηκαν, για εργαζόμενους, για εργολάβους που δόθηκαν χρήματα, όπως αυτό που αναδείξαμε στην αντιπυρική περίοδο, ότι μία υδροφόρα κοστίζει 2.000 ευρώ την ημέρα. Η μία υδροφόρα κοστίζει. Και οι υπηρεσίες είναι αποψηλωμένες. Μόνο στην Περιφέρεια Αττικής στα κενά είναι 1.715 θέσεις, όχι τα αναγκαία κενά, 1.715 θέσεις, οι οργανικές θέσεις που καταργήθηκαν από τις προηγούμενες νομαρχίες. Και η προκήρυξη θέσεων είναι 106. Δεν λέμε για τις αναγκαίες θέσεις. Στη Δυτική Αττική που περιμένουν, που πήγε ο κύριος Κικίλιας και έκανε βόλτα τώρα στον Ασπρόπυργο, ήταν 480 οι υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων στην παλιά νομαρχία Δυτικής Αττικής, τώρα είναι 130. Είναι τρεις μόνο στην πολιτική προστασία. Οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να συμπληρώνουν τα χαρτιά για να αποζημιώνονται οι εργολάβοι. Ναι. Επομένως, είναι αναγκαίες οι προσλήψεις προσωπικού για αυτά τα κρίσιμα
τα κρίσιμα πόστα, αυτές τις κρίσιμες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, που έχουν να κάνουν με τη θωράκιση των πόλεων, που έχουν να κάνουν με την υγεία. Πόσες φορές έχουμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει για τη θωράκιση της υγείας? Τι είναι η θωράκιση της υγείας? Να ανοίξουν περισσότερα ιδιωτικά διαγνωστικά, να γιγαντωθούν ιδιωτικές κλινικές? Αυτό είναι η θωράκιση της υγείας. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Πόσες φορές έχουν βγει οι Ομοσπονδίες των Εργαζομένων ή ο ΕΝΓΕ ή ΠΟΕΔΗΝ και έχουν αναδείξει τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν. Σταγόνα στον ωκεανό. Είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου, οι οποίες όχι μόνο δεν θα καλύψουν τίποτα, αλλά ακόμα περισσότερο βλέπουμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία πιο έντονης ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης. Αυτή είναι η πολιτική κατεύθυνση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είδαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ξέρετε, αυτή την περίοδο έχει κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού και στη Βουλή θα ξεκινήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει ούτε ευρώ. Δεν υπάρχει ούτε ευρώ. Για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, για αυτά τα πολεμικά σχέδια που βλέπουμε και όλοι ανατριχιάζουμε από τις φωνικές μηχανές, τις οποίες τις πληρώνουμε εμείς. Δίνονται 4 δισεκατομμύρια ευρώ, κολαριστά. Τον προϋπολογισμό, αυτό που ματώνει ο κόσμος και πληρώνει πανάκριβα με τη φορολογία του. Και για τις αναγκαίες υποδομές για το προσωπικό δεν δίνεται τίποτα. Στην περιφέρεια αυτό Αττικής πρέπει να ανατραπεί. Υπάρχουν χρήματα, κύριε Πρωτούλη? Κοιτάξτε, στην περιφέρεια Αττικής δίνονται λιγότερο από 100 εκατομμύρια από τους κοινούς αυτοτελείς πόρους από αυτά που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, πληρώνουν ένα ποσοστό από το ΦΠΑ που πρέπει να επιστρέφει, πληρώνουν από τα τέλη που δίνουν, πληρώνουν από τα τέλη που πληρώνουν στο Υπουργείο Μεταφορών. Αυτά πρέπει να επιστρέφουν. Λοιπόν, επιστρέφει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο είναι απειροελάχιστο. Φανταστείτε, μόνο η μισθοδοσία είναι 75 εκατομμύρια και οι αναγκαίες ανάγκες, τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή τα φώτα, τα νερά, τα τηλέφωνα, είναι τα 75 εκατομμύρια. Δηλαδή, φανταστείτε πόσα δίνονται για έργα. Τίποτα. Τίποτα δεν δίνονται. Ποιο είναι το ζήτημα? Θα διεκδικήσουν οι δήμαρχοι που εκλέχτηκαν, οι περιφερειάρχες που εκλέχτηκαν, αυτά που πληρώνει ο ελληνικός λαός με την πολύ βαριά φορολογία του? Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτοί που θα τα διεκδικήσουν είναι μόνο οι αγωνιστές δήμαρχοι, οι 6 αγωνιστές δήμαρχοι που εκλέχτηκαν με τη λαϊκή σπήρωση. Από τους άλλους δεν ακούσαμε τίποτα. Ακούσαμε για παράδειγμα τον κύριο Κουρέτα. Τον είδατε περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Έκανε επίσημη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Προοδευτικός τάχα και αυτός υποψήφιος. Τι βγήκε, είπε, διεκδίκησε αυτά τα πράγματα? Διεκδίκησε τα αντιπλημμυρικά έργα? Διεκδίκησε τη χρηματοδότηση που του χρωστάνε, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και πρέπει να πάνε για αυτά τα αναγκαία έργα? Δεν τα διεκδικούν. Γιατί δεν τα διεκδικούν? Γιατί συμμερίζονται τις κυβερνητικές στοχεύσεις, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός πριν, ότι ήθελε 13 περιφέρειες οι οποίες να συμμερίζονται, 13 εκλεγμένες περιφερειάρχες, που να συμμερίζονται τις κυβερνητικές στοχεύσεις. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Μητσοτάκης πήρε τους περιφερειάρχες που ήθελε, αλλά κάνει και outsourcing, όπως λένε, δηλαδή δουλεύει και με εξωτερικούς συνεργάτες για τις κυβερνητικές στοχεύσεις. Γι' αυτό λέμε ότι αν σε αυτό, εκεί βρίσκεται τώρα το μυαλό μας, εκεί βρίσκεται ο προσανατολισμός μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας. Αν δεν ανέβουν οι διεκδικήσεις των πολλών από κάτω για να πάρουμε αυτά που μας χρωστάνε, είναι δικά μας πράγματα και πρέπει να επιστρέψουν σε εμάς, κανένας δεν πρόκειται, αν καθίσουμε στη γωνία, στον καναπέ όπως λέμε, και δεν φωνάξουμε, δεν διεκδικήσουμε οργανωμένα, κανένας δεν πρόκειται να μας δώσει τα αναγκαία για να προστατευτεί τουλάχιστον η ζωή μας. Πάω σε αυτό που λέτε ακριβώς, για την ασφάλεια των πολιτών. Είχαμε συζητήσει και προεκλογικά, παρακολούθησα και άλλες συνεντεύξεις σας, είπατε πως αν αύριο το πρωί ήμουν εγώ ο Περιφερειάρχης και αναλάμβανα 1η Ιανουαρίου του 2024 αντί του Νίκου Χαρδαλιά, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνατε? Εσείς αναφερθήκατε στον Κηφισό, κύριε Πρωτούλη. Είπατε ότι θα πάω να καθαρίσω τον Κηφισό, ο οποίος έχει τεράστιο βαθμό επικινδυνότητας και μέσα στα επόμενα χρόνια πιστεύουν όλοι ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με τον Κηφισό και θα έχουμε τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές. Και θα δούμε εικόνες ενδεχομένως όπως της Θεσσαλίας. Δύσκολες. Θα βιώσουμε τέτοιες τραγωδίες. Λοιπόν, κανείς δεν γνωρίζει. Δεν πρέπει να τις δούμε. Κανείς δεν τις έχετε. Και γι' αυτό και φωνάζουμε. Και έρχομαι στο κομμάτι της πρόληψης. Φωνάζουμε από την αρχή ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Ενδεικτικά το είπαμε αυτό. Γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που είναι εκλεγμένο που θα βγει και την επόμενη μέρα θα λύνει τα ζητήματα με το ραβδί του. Όμως ενδεικτικά είπαμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, γι' αυτό το πάμε. Αυτές τις προτεραιότητες να δούμε. Αυτές τις προτεραιότητες βλέπετε ότι δεν γίνονται. Ναι. Δηλαδή καταγγέλουμε για τον. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Λέει τι άλλο πρέπει να γίνει, τι περιμένουν.
Καταγγείλουμε από τον Αύγουστο για τον Κύφισο. Mm-hmm. Από τον Αύγουστο καταγγείλουμε. Πήγε και ο υπουργό εκεί, ήταν και ο Πήγε ο υπουργό και έβγαλε μια φωτογραφία. Ναι. Τον υπουργό τι να τον κάνουμε που πήγε εκεί, δε. Mm-hmm. Καλά έκανε και πήγε και τότε. Πρέπει να στείλει και κάποιο μπουλντόζ να το καθαρίσει. Πρέπει να στείλει τις υπηρεσίες να ελέγξουν τη στατικότητα του υπογειοποιημένου, του εγκυβωτισμένου τμήματος. Mm-hmm. Πρέπει να βάλει τις υπηρεσίες της περιφέρειας να φτιάξουν μελέτη και με fast track διαδικασίες, όπως συνηθίζουν να λένε, mm-hmm. αντί να δίνουν fast track σε επιχειρηματίες χρήματα, με fast track διαδικασίες να θωρακίσει την πόλη. Για φανταστείτε πόσοι δήμοι υπάρχουν και συνορεύουν με τον Κυφισό. Mm-hmm. Είναι τεράστιο το θέμα. Όπως αυτό που καταγγείλαμε με το ζήτημα των ρεμάτων, που από το 2021 είναι ακαθάριστα. Δηλαδή, πραγματικά, τι περιμένουν για να πάνε να καθαρίσουν τα ρέματα. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Διάβαζα ανακοινώσεις από την Περιφέρεια Αττικής και Δελτία Τύπου για τις συνεχείς αυτοψίες και τους καθαρισμούς που γίνονται στα ρέματα, κύριε Πρωτούλη. Άρα, εδώ η Περιφέρεια λέει ότι εγώ συνεχώς έρχεται, μπαίνει ο χειμώνας, λαμβάνω λοιπόν μέτρα και προβαίνω σε συνεχείς καθαρισμούς και αυτοψίες. Αυτό που δυστυχώς βλέπουμε όλοι είναι ένα παιχνίδι μετάθεση ευθυνών. Ναι. Αυτό επί της ουσίας γίνεται. Mm-hmm. Είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι στους εμπλεκόμενους παράγοντες, που όλοι είναι στο ίδιο κόμμα, όλοι είναι στην ίδια κυβέρνηση. Ποιος θα πάρει την ευθύνη όταν γίνει, όπως θυμάστε μια παλιά έκφραση που είχε η προηγούμενη περιφερειάρχη, η στραβή στη βάρδια της. Mm-hmm. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό βλέπετε ο κύριος Κικίλιας, λέει, σε έκτακτη κινητοποίηση, καλό την περιφέρεια και τους δήμους. Βγαίνουν οι δήμοι και η περιφέρεια, λέει, εμείς πραγματικά κάνουμε την αρμοδιότητά μας, τώρα είναι η αρμοδιότητα του άλλου. Ένα παιχνίδι ευθυνών. Το είδαμε δυστυχώς και δεν πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Mm-hmm. Πρέπει να συνεχίσουμε να φωνάζουμε μέχρι επιτέλους κάτι να κάνουμε. Mm-hmm. Το είδαμε στη Θεσσαλία. Όπου βλέπουμε ξαφνικά παραμονές του Ντάνιελ, ένα μήνυμα που λέει δίνω έκτακτη κατεύθυνση, δίνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να καθαριστούν τα ρέματα. Χαίρο πολύ, Χαιρόπουλος. Δίνει. Πώς τη δίνει αυτή. Αυτό που ξαναρχόμαστε. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου μια συσσωρευμένη, μια η πολιτική που έχει εφαρμοστεί όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, αυτή η άγρια λιτότητα που έχει περάσει από τους μισθούς μας, που έχει περάσει από το εισόδημά μας, που έχει περάσει από την υγεία, από το σχολείο των παιδιών μας, έχει περάσει και σε αυτά τα ζητήματα. Και αυτή η πολιτική έχει συσσωρεύσει ένα βουνό προβλήματα που εκφράζεται με τον πιο τραγικό τρόπο όποτε βρει τη δυνατότητα. Ναι, εσείς βέβαια μας λέτε ότι καταλήγουμε μόνιμα σε μια επικοινωνιακή διαχείριση, εγώ αντιλαμβάνομαι, χωρίς τελικά ουσιαστικά να υπάρχει αποτέλεσμα. Ναι, είναι άλλος ο προσανατολισμός. Βλέπετε, ο προσανατολισμός τους είναι και τώρα, που συζητάνε τον προϋπολογισμό. Ο προσανατολισμός είναι, για παράδειγμα, τα προγράμματα που έρχονται, τα ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αυτό θέλω να πάμε, σε σχέση και με την περιφέρεια. Πού προσανατολίζεται. Είναι πολιτικός ο προσανατολισμός. Το μυαλό τους είναι στην υπηρέτηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι προσκολλημένοι με φανατισμό σε αυτό το ζήτημα. Για την κλιματική και δεν κρίση λογαριάζουν τίποτα. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια, κύριε Πρωτούλη, από τα ΕΣΠΑ, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ναι, κοιτάξτε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και εμείς ασφαλώς διεκδικούμε, είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει ότι εδώ και 13 χρόνια για να πληρώνουμε τις δόσεις στο ακέραιο και στην ώρα τους έχει ματώσει ο ελληνικός λαός και στο Δούνο του και στον ESM. Δικά μας λεφτά είναι αυτά. Και γι' αυτό τα διεκδικούμε. Όμως τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν είναι χρηματοδότηση που λένε μάλιστα τι είστε εσείς, Περιφέρεια Αττικής. Πάρτε 1,5 δις και ιεραρχήστε τις ανάγκες σας και κατά πώς θέλετε πορευτείτε. Πάει συγκεκριμένα, στοχευμένα. Και πάει στοχευμένα και συγκεκριμένα. Εκεί που έχουν ενδιαφέρον οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες να επενδύσουν. Άρα, εκεί λέτε, που έχουν συμφέρον. Δεν μπορεί δηλαδή ένας περιφερειάρχης να τα πάρει ή ένας δήμαρχος αυτά τα χρήματα, 1,5 δις, και να τα βάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να αποφασιστεί ο προϋπολογισμός που θα δοθούν και να δοθούν. Ακόμα και με τον συσχετισμό που υπάρχει. Αυτά έρχονται στοχευμένα και λένε, μάλιστα, οι πράσινες εταιρείες που υπάρχουν, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι που δραστηριοποιούνται στις πράσινες business, θα χρηματοδοτηθούν με τόσα εκατομμύρια. Και γι' αυτό βλέπουμε το τραγελαφικό. Ενώ για τον Κυφισό δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, ή ας βγουν να μας πούνε τι έχει δοθεί και τι γίνεται. Την ίδια στιγμή
προχωράει ένα έργο, αρχίζει και δημοπρατείται, ένας πράσινος περίπατος από την Καλυθέα μέχρι τη Βούλα, ο γνωστός πράσινος περίπατος με τα έξυπνα παγκάκια, τα έξυπνα πλακάκια και τις έξυπνες στάσεις. Γιατί? Γιατί εκεί έχει συμφέρον η εταιρεία ή οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται, οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και έχουν βρει ένα πεδίο επενδύσεων. Εκεί πάνε τα ευρωπαϊκά προγράμματα και θέλει προσπάθεια αγώνας και αυτό που λέμε μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε χρήματα δικά μας που να πηγαίνουν για τις πραγματικές μας ανάγκες και όχι για να κερδίζουν και να γεμίζουν τις τσέπες τους οι μεγαλοεργολάβοι. Μου λένε πολλοί ότι οφείλεται και σε εσάς αυτή η τεράστια επιτυχία. Είστε γνώστης στα της περιφέρειας Αττικής και με ρωτούν τα 424 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα προϋπολογισμένα αντιπλημμυρικά έργα συν τη δημοπράτηση του πιο σημαντικού έργου για την Νότια Αθήνα, αναφέρομαι στο ποταμό Ηλισσό, για τη διευθέτηση του ποταμού Ηλισσού, πάνω από 12 εκατομμύρια το έργο αυτό. Σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε σήμερα και τι αντιπροτείνει η Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής για να αντιληφθεί και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής για τις μάχες που δίνουν όλες τις παρατάξεις και φυσικά τη δουλειά της περιφέρειας. Ναι, είναι προϋπολογισμένα. Όμως έχουμε ξαναπεί και σε όλη την προεκλογική περίοδο, είπαμε, ότι αυτά που δίνονται, αυτά που θα δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή πριν αναλάβει πρώτη-πρώτη ο κύριος Χαρδαλιάς, δεν ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Είναι 9,87 τα εκατομμύρια που δίνονται για τα αντιπλημμυρικά έργα. Είναι ελάχιστα. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 14 αντιπλημμυρικά έργα που καρκινοβατούν. Δεν προχωράνε. Δεν προχωράνε. Έχουν μπλοκαριστεί. Έχουν μπλοκαριστεί με τους γνωστούς τρόπους. Τσακώνονται οι εργολάβοι, ποιος θα πάρει τη δουλειά. Τσακώνονται για να πάρουν παράταση, δεύτερη παράταση, τρίτη παράταση, τέταρτη παράταση, εκατομμύρια των εκατομμυρίων, με τη στήριξη και την ανοχή των συγκεκριμένων διοικήσεων. Δεν προχωρούν αυτά τα έργα. Κατά συνέπεια, εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά. Είναι τα πρώτα που πρέπει να τα βάλουμε στη σειρά. Αυτά είναι τα αναγκαία, αυτά είναι τα κύρια, αυτά είναι τα πρώτα. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει μια για το δυτικό τομέα της Αττικής. Αναφερόμαστε στο δυτικό τομέα, γιατί όλοι οι κάτοικοι εκεί γνωρίζουν τον αγώνα που έχουμε κάνει. Και δεν είναι τυχαίο και το ποσοστό στις εργατογειτονίες της Δυτικής Αττικής που η Λαϊκή Συσπήρωση ξεπέρασε το 18%, ακούμπησε το 19%. Γνωρίζουν τον αγώνα που έχουμε κάνει, πέρα από το μεγάλο θέμα των σκουπιδιών, τον αγώνα που έχουμε κάνει για την αντιπλημμυρική θωράκιση όλης της περιοχής. Μία μελέτη που με την πάλη μας, τον αγώνα μας, ξεκίνησε και κόστησε και 4 εκατομμύρια κόστησε. Ναι. Το 2018 ακόμα αγνοείται. Η μελέτη κόστησε 4 εκατομμύρια. Έγινε η μελέτη. Μελέτη είχε γίνει για την αντιπλημμυρική θωράκιση του δυτικού τομέα της Αττικής. Πού είναι τα έργα για να θωρακιστεί ο δυτικός τομέας της Αττικής? Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από τα προεκλογικά ηλουστρασιόν φυλάδια και τα διαγράμματα στις τηλεοράσεις, αλλά αν με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων δουν με τα ίδια τους τα μάτια τι συμβαίνει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα βγάλουν πολύ περισσότερα συμπεράσματα και για τις ίδιες τις δυνάμεις και το συσχετισμό που το απαρτίζει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να απαντηθεί και από την καινούρια τώρα Περιφερειακή Αρχή ή πριν παραδώσει ο σημερινός Περιφερειάρχης, πρέπει να μας πούν αυτά που προϋπολόγησαν, πότε θα γίνουν. Πότε θα υλοποιηθούν. Πότε θα υλοποιηθούν. Πάω στο Φελιρικό Όρμο, γιατί πρόσφατα υπήρξε και βίντεο ενημέρωσης από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Πατούλη, με τον κύριο Καλογερόπλο, τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, για το πού βρίσκεται η ανάπλαση του Φελιρικού Όρμου. Έχει υλοποιηθεί η πρώτη φάση, αναμένεται η δεύτερη φάση για την δημοπράτηση και έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να υπάρχει και η χρηματοδότηση φυσικά, γιατί είναι πάρα πολλά εκεί τα χρήματα. Τι λέτε σε σχέση με το Φαλιρικό Όρμο και με ρωτούν πολύ, η υπογειοποίηση έχει γίνει στην Ποσειδόνος, γιατί διαβάζουμε διάφορα από συναδέλφους όπου δεν ευσταθούν σε σχέση με την υπογειοποίηση και κάτοικοι της Νότιας Αθήνας λένε πως τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε υπογειοποίηση. Όποιος πάει και το δει, θα δει 2 χιλιόμετρα. Ναι. Υπάρχει ένα στίχος 17 μέτρα. Πώς είναι η υπογειοποίηση, είναι με ύψος 17 μέτρα. Ναι. Είναι σαν το τείχος που χτίζουν οι Ισραηλινοί στη Γάζα και εγκλωβίζουν τους Παλαιστίνιους. 17 μέτρα. Τείχος, ύψος.
Τι υπογειοποίηση είναι αυτό. Mm-hmm. Μην τρελαθούμε τώρα. Αν γίνονταν μία συζήτηση στοιχειωδώς, είναι εντυπωσιακό, έγινε μία προεκλογική περίοδος και δεν οργανώθηκε, ιδιαίτερα από τα μέσα μεγάλης εμβέλειας, δεν οργανώθηκε μία συζήτηση. Εμείς επιδιώκαμε να οργανωθεί μία συζήτηση. Πανελλαδικά λέτε. Πανελλαδικά αλλά και σε μικρότερα. Επιδιώκαμε να έρθουν να κάνουμε μία συζήτηση και είναι εντυπωσιακό ότι δεν έρχονται σε καμία συζήτηση. Και δεν έρχονται σε καμία συζήτηση για να μπορούν σε εξασφαλισμένα περιβάλλοντα να βγαίνουν να κάνουν ένα παράλληλο μονόλογο, να λένε ότι θέλουν και να τελειώνουν. Όποιος πάει και δει στην Καλλιθέα, όποιος κάνει μια βόλτα και κατέβει από κάτω από τις Μαρίνες, θα δει τις εικόνες τεράστιας εγκατάλειψης που υπάρχει και στα πρώην Ολυμπιακά κίνητα. Όχι μόνο δεν έχει φτιαχτεί τίποτα, είναι και ρημάζουν ακόμα και εγκαταστάσεις όπως το Beach Volley, όπως είναι τα συνοδά γήπεδα που υπήρχαν δίπλα τους. Τεράστια εικόνα εγκατάλειψης όλη αυτή την περιοχή. Πράγματι έχει γίνει αυτός ο δρόμος, ο οποίος δεν υπογειοποιήθηκε, υπερυψώθηκε από πάνω. Ναι. Λοιπόν, για να τρέξουν, ας το πούμε έτσι, εγκαταστάσεις, περισσότερο ο δρόμος, για να γίνει πιο γρήγορος ο δρόμος που οδηγεί προς το Ελληνικό. Και πράγματι, όχι στο Φαλιρικό όρμο, τρέχουν έργα αυτή τη στιγμή, εκεί που επενδύουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως είναι η Lambda Development, στο Ελληνικό. Εκεί πράγματι προχωρά η υπογειοποίηση του δρόμου. Εκεί πράγματι προχωράνε αντιπλημμυρικά έργα, γιατί εκεί θα φτιαχτούν βίλες που δεν μπορούμε ούτε να τις δούμε εμείς από μακριά, οι απλοί άνθρωποι, και θα πάνε να αγοράσουν τέτοια πολυτελή διαμερίσματα και να εγκατασταθούν. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την περιοχή που δραστηριοποιούνται τέτοιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, είδαμε ότι ούτε δεύτεροι γύροι υπήρχαν, ούτε από τον πρώτο γύρο βγήκαν οι δήμαρχοι με πολύ μεγάλα ποσοστά. Ναι. Κατά συνέπεια, εμείς πρέπει να σκεφτούμε ότι για τέτοιες τεράστιες περιοχές ο λαός μας δεν μπορεί να βρεθεί αποκλεισμένος. Δεν μπορεί να βλέπουμε τη θάλασσα και να τη βλέπουμε με το κιάλι. Ναι. Ή να μην τη βλέπουμε καθόλου. Αυτές οι περιοχές ανήκουν σε όλο το λαό της Αττικής. Είναι το μπαλκόνι δροσιάς ανάσας. Επειδή μιλάμε και για την κλιματική κρίση, είναι το μπαλκόνι της δροσιάς, είναι το μπαλκόνι της ανάσας για ολόκληρη την Αττική. Δεν μπορεί να είναι ανοιχτό για τα επιχειρηματικά συμφέροντα και κλειστό για τους κατοίκους. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτοί οι χώροι να αναπλαστούν όπως πρέπει και να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Εμείς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτά τα ζητήματα προτάσουμε και αυτό το αγώνα θα δώσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα για να σταματήσει αυτό το έσχος που υπάρχει εκεί κάτω. Μας έλεγαν στην Καλλιθέα χαρακτηριστικά. Φανταστείτε, υπάρχει ένα γήπεδο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου για 6 αθλητικά σωματεία, τα οποία έχουν αποκλειστεί από όλη την περιοχή. Είναι μια τεράστια ολόκληρη περιοχή, δεν έχουν τα παιδιά μας να πάνε να αθληθούν, δεν έχουν τα παιδιά μας να πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο. Εντυπωσιακό αυτό. Έχουν γίνει και κινητοποιήσεις εκεί μεγάλες. Πάω στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επειδή αναφερθήκατε στη χωματερή της Φυλής, θέλω να πάμε. Ακούμε συνεχώς ότι θα κλειστεί, έχει κλειστεί, χθες έπρεπε να έχει κλειστεί. Είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα και προσβλητικό το επίπεδο πλέον, πώς ακριβώς μας αντιμετωπίζουν για όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουμε κάνει στη χωματερή της Φυλής. Εδώ τώρα, το σχέδιο, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και τίθεται και θέμα δημόσιας υγείας. Πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα, κύριε Πρωτούλη, στην Αττική, όπου ουσιαστικά έχει συγκεντρωθεί μισή Ελλάδα και παραπάνω. Τι λέτε. Ναι, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, καταρχήν να εξηγήσουμε αυτό. Ναι. Δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τον τρόπο που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Έχει βγάλει εθνικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα και θέλει να εγκριθεί και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Ο τρόπος είναι εκεί που ήταν η χωματερή, να παραμείνει η χωματερή και να επεκταθεί. Στη Φυλή για τα επόμενα 8 χρόνια. Να γεμίσει με 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπιδιού και ταυτόχρονα φτιαχτούν στην ίδια περιοχή 4 μονάδες επεξεργασίας των απορριμμάτων που θα μετατρέπουν το σκουπίδι σε καύσιμη μορφή και εκεί πέρα δίπλα θα υπάρξει και μία ακόμα μονάδα, η πιο καταστροφική, ένα εργοστάσιο καύσης το οποίο θα καίει σύμμικτα απορρίμματα. Η πιο καρκινογόνα καταστροφική μέθοδο που θα ενταφιάσει οποιαδήποτε προσπάθεια ανακύκλωσης για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και μάλιστα θα παράγει ενέργεια που με το κόστος της ζωής μας θα παράγει την ενέργεια, με τον καρκίνο το δικό μας και των παιδιών μας θα παράγει την ενέργεια και θα το πληρώνουμε και πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα που θα αγοράζουμε από αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτός ο σχεδιασμός δεν πρέπει να περάσει. Δεν πρέπει να περάσει.
δεν μπορεί να ανεχθούμε για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που διαγωνίζονται ποιος θα πάρει τις δουλειές, γιατί φανταστείτε μόνο για την κατασκευή αυτών των μονάδων οι προϋπολογισμοί ξεπερνάνε κάμποσα εκατομμύρια, είναι ένα δισεκατομμύριο 350 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο είναι 4 μονάδες και αν φτιάξουν και εργοστάσιο καύσης είναι συν 350 εκατομμύρια, φανταστείτε για τι χρήμα μιλάμε. Και μπορεί να το σηκώσει όλο αυτό η Φυλή. Μα εκεί είναι ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός είναι η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του κεντρικού τομέα να πάει στη Φυλή. Του δυτικού τομέα και της Δυτικής Αττικής να πάει στη Φυλή. Του βόρειου τομέα να πάει στη Φυλή. Του νότιου τομέα να πάει στη Φυλή. Να υπάρχει και από δίπλα, απέναντι ακριβώς στο σχιστό, μία τέτοια ακόμα μονάδα επεξεργασίας και όλα αυτά να καίγονται στο ίδιο μέρος. Δεν είναι διαχείριση απορριμμάτων αυτό. Αυτό είναι παίρνουμε τα απορρίμματα. Τα καίμε για να παράγεται ενέργεια που είναι ένα ακριβό εμπόρευμα και το θέλουν οι επιχειρηματικοί ομίλοι αυτή τη στιγμή και όλοι να πληρώνουμε πανάκριβα και με τη ζωή μας. Τη δική σας πρόταση. Η δική μας πρόταση έχουμε είναι 5 λεπτά ακόμη. Πρέπει να επιβληθεί ανακύκλωση. Να επιβληθεί με τον αγώνα. Η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, αυτά που μαθαίνουμε όταν στα παιδιά μας. Να επιβληθεί, κύριε Πρωτουλή. Να επιβληθεί με την πάλη, με τον αγώνα. Δηλαδή να ακυρωθεί ο σχεδιασμός που υπάρχει. Γιατί αν προχωρήσει ο σχεδιασμός που υπάρχει, για ποια ανακύκλωση θα κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Φανταστείτε ότι στο Βόλο. Που υπάρχει αυτή η μέθοδος που γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι καινούριο, καίγεται στην τσιμεντοβιομηχανία Αγέτ, καίγονται εκεί που είναι ο κύριος Μπέος τώρα που βγήκε μετά τα χαστούκια. Λοιπόν, εκεί που καίγονται τα σύμμικτα απορρίμματα, γίνεται εισαγωγή σκουπιδιού, ποια ανακύκλωση, εισαγωγή σκουπιδιού γίνεται από την Ιταλία. Και καίγονται όλα εκεί. Λοιπόν, αυτό θα γίνεται και εδώ. Και μάλιστα φανταστείτε ότι για να εξασφαλίζουν ότι αυτό το εργοστάσιο δεν θα σταματάει ποτέ, έχουν υπολογίσει να παίρνουν να καίγονται και τα απορρίμματα και τη στερεά Ελλάδα. Από τη μονάδα επεξεργασίας που θα φτιαχτεί στη Στερεά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για ποια ανακύκλωση μιλάμε. Η πρότασή μας είναι ακυρώνεται αυτός ο σχεδιασμός και δεν χωράει εδώ η λογική με το πιστόλι στο κρόταφο, γιατί ξέρετε, τα πάνε τα πράγματα στο και πέντε για να υπάρξει ένα αδιέξοδο και να λέει μα δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο και να επιβληθεί αυτός ο σχεδιασμός που έχουν από τα πριν σχεδιάσει. Εδώ και τώρα σταματάει αυτός ο σχεδιασμός. Εδώ και τώρα με ευθύνη της κυβέρνησης. Βρίσκεται καινούριος χώρος που θα εγκατασταθούν αυτές οι ρηπογόνες δραστηριότητες και κλείνει η Φυλή και δεν μπαίνει καμιά ρηπογόνα δραστηριότητα στο θριάσιο. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι μπορούμε να βρούμε χώρο. Και η κυβέρνηση μπορεί να βρει χώρο. Μπορεί να βρει με διαπεριφερειακή συνεργασία. Ασφαλώς τα απορρίμματα δεν μπορούν να μπουν σε κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή, εδώ που κατοικούν 4 εκατομμύρια κάτοικοι, στο 3% του ελληνικού εδάφους να μπουν και τα απορρίμματα. Με διαπεριφερειακή συνεργασία μπορεί να βρεθεί χώρος. Με κριτήρια από πριν αποκλεισμού, όπως λέμε, περιοχών γνωστά. Δηλαδή, είναι κατοικημένη περιοχή, δεν θα πάμε. Είναι ρέμα, δεν θα πάμε. Είναι αρχαιολογικός χώρος, δεν θα πάμε. Και θα βρεθεί περιοχή. Αλλά ξέρετε, οι εργολάβοι θέλουν εκεί που τους βολεύει. Και με ταξικά κυρίως κριτήρια. Δηλαδή, πού είναι φτωχοί άνθρωποι, πού είναι άνθρωποι του μεροκάματο και ταλαιπωρημένοι που δεν έχουν τη δυνατότητα και τα μέσα να επηρεάσουν, πού υπάρχει μια τέτοια δραστηριότητα και λίγο πολύ είναι ανεκτή μέσω των αντισταθμιστικών. Μην ξεχνάμε, ο Δήμαρχος Άνω Λιωσίων Φυλής πήρε ξανά, πρέπει να είναι πολύ πετυχημένος Δήμαρχος, δεν εξηγείται, πήρε 83% ξανά. Ναι, πολύ μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό πήρε 83%. Γιατί πήρε 83%, επειδή είναι ένας λαοπρόβλητος Δήμαρχος. Λοιπόν, τον ψήφισαν οι ψηφοφόροι. Τον ψήφισαν κάτω από τις επιδράσεις που έχουν τα περιβόητα αντισταθμιστικά για να πάνε εκεί ξανά όλα τα απορρίμματα. Τρόπος υπάρχει. Το γνωρίζουν όλοι. Και εμείς το γνωρίζουμε και οι άλλοι. Δεν ανακαλύψουμε τώρα την Αμερική. Πρέπει να ακυρωθεί ο σχεδιασμός των μεγαλοεργολάβων. Που για να βγάλουν απίστευτα κέρδη, γιατί πραγματικά θα βγάλουν απίστευτα κέρδη. Για φανταστείτε, θα παράγουν ενέργεια πάνθυνα. Και θα την πουλάνε πανάκριβα. Κλείνοντας, έχω 2-3 λεπτά. Θέλω να σας ρωτήσω για το κυκλοφοριακό. Γιατί συζητάμε τι ακριβώς γίνεται με τα μέσα μεταφοράς. Εδώ δεν είναι μόνο βέβαια, είναι το κομμάτι που θέλω να κάνουμε τη διάκριση για την περιφέρεια Αττικής, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος και πώς μπορείτε να προσφέρετε σε αυτό. Είναι βέβαια Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Γιατί ο κόσμος δεν βρίσκει. Τον προαστιακό μου έλεγαν συνάδελφοι, αργεί πάρα πολύ το τρένο, το λεωφορείο, να έχουν στην ώρα τους το λεωφορείο, ώστε να μπορέσουν, γιατί και μετά τον COVID δεν μπαίνει πια ο κόσμος πάρα πολύ μέσα στα μέσα μεταφοράς, αλλά αυτό να αλλάξει, να αντιστραφεί. Και δικαιολογημένα, γιατί με τον COVID, θυμάστε, τους παστώναν τους ανθρώπους σαν τις σαρδέλες. Ναι.
Γιατί λεωφορεία δεν υπήρχαν, λεωφορεία δεν αγοράζουν. Αγοράζουν άρματα μάχης για να τα στέλνουν στην Ουκρανία. Λεωφορεία δεν αγοράζουν. Ενώ πρέπει να αγοράσουν λεωφορεία, ενώ πρέπει να αγοράσουν σειρμούς. Ενώ πρέπει τα δρομολόγια να είναι τακτικά. Πρέπει να είναι ποιοτική συγκοινωνία και καθαρή και με φθηνό εισιτήριο. Και το εισιτήριο συνέχεια τραβάει την ανηφόρα. Είδαμε όλοι με το έγκλημα στα Τέμπη, είδαμε μπροστά στα μάτια μας αυτό που συνέβη στο σιδηρόδρομο, στη μοναδική σιδηροδρομική γραμμή, ότι βάλανε δύο τρένα με τις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν μπει και κάνουν πάρτι, και αποδείχτηκε και αποκαλύφθηκε μέσα από αυτή την εγκληματική πολιτική ότι η ίδια κατάσταση υπάρχει και στα λεωφορεία και στον ηλεκτρικό και στον προαστιακό και σε μια σειρά μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις αρμοδιότητες της περιφέρειας Αττικής υπάρχει το μεγάλο θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε. Έχει ένα λεωφορείο η περιφέρεια Αττικής? Ούτε ένα. Έχει έναν οδηγό? Και τα σχολεία ειδικής αγωγής για τα παιδιά? Πάλι και εδώ είμαστε στο έλεος των εργολάβων και των ιδιωτικών εταιριών και στην Ανατολική Αττική, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 36 δρομολόγια, όχι ένα και δύο. 36 δρομολόγια έχουν κηρυχθεί άγωνα γιατί δεν βρίσκουν συμφέρουσα τιμή και δεν πάνε να μεταφέρουν τα παιδιά. Και τι θα γίνουν τα παιδιά του κόσμου τώρα? Δεν θα πάνε στο σχολείο? Ή θα πρέπει ένας από τους δύο γονείς να παρατάει τη δουλειά για να πηγαινοφέρουν τα παιδιά? Και το πιο τρομερό απ' όλα είναι ότι αυτή η κατάσταση υπάρχει ακόμα και σε παιδιά αμαία. Ναι, για σχολεία αμαία. Για τα σχολεία σε ειδικής αγωγής. Σχολεία ειδικής αγωγής. Τρομερό πράγμα. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να λυθεί. Πώς θα λυθεί άμα δεν πάμε κόντρα σε αυτή την πολιτική? Έλεγχοι γίνονται για την ισχροκέρδεια από την περιφέρεια. Κλείνω με αυτό. Κλείνω. Ναι. Έχω ούτε ένα λεπτό. Έλεγχοι γίνονται, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα των ελέγχων πρέπει να ξεκινήσει από την πηγή. Και αυτός που διαμορφώνει την τιμή, όλοι γνωρίζουμε, στα προϊόντα, είναι η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Γνωρίζετε εσείς να γίνονται έλεγχοι, για παράδειγμα, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ? Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Να. Δεν είναι γιατί πράγματι μπορούν να κάνουν ελέγχου στη Λαϊκή και να κυνηγάνε το μικρό παραγωγό που τα φέρνει μάλιστα και από μια κατεστραμμένη περιοχή τώρα που έχει πλημμυρίσει, τα φέρνει τα πράγματά του. Αλλά βλέπετε ότι στα μεγάλα σούπερ μάρκετ οι έλεγχοι είναι λίγο πολύ σαν τα τηλεοπτικά σοου που έκανε ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, και στην ουσία τα προϊόντα τραβάνε όλα την ανηφόρα με απίστευτες τιμές και αδικαιολόγητες τιμές. Το ζήτημα επομένως και εδώ είναι ζήτημα πολιτικής, που πρέπει με τον αγώνα μας να την επαλέψουμε εκεί πάντα, σε όλες τις κουβέντες που κάνουμε, σε όλα τα θέματα που πιάνουμε, εκεί πάντα καταλήγουμε. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Ο λαός μας δεν έχει δώσει λευκή επιταγή σε κανέναν και θα δείτε ότι και με τη δύναμη που έδωσε στα ψηφοδέλτια που στήριξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ήδη αυτό φαίνεται και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, θα ανοίξει ξανά η ελπίδα, που η ελπίδα βρίσκεται εκεί. Στην ανασύνταξη των εργατικών λαϊκών αγώνων και του κινήματός τους, στη συμπόρευση με το πραγματικό δίκαιο που είναι η πολιτική του ΚΚΕ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνέντευξη Φόλης της Ύλης μετά τις εκλογές, και έχουμε συνέχεια, παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται σε σχέση και με τα περιφερειακά συμβούλια και με τη νέα ηγεσία η οποία αναλαμβάνει από πρώτης πρώτου. Σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε και να τα λέμε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.